Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Σε λίγο φεύγει το 2020, μια παράξενη χρονιά για όλους, αλλά και ιδιαίτερα φεύγει και για τον αθλητισμό. Και έρχεται μια καινούργια χρονιά, η οποία ελπίζουμε όλοι να είναι εντελώς διαφορετική, πολύ πιο χαρούμενη και βέβαια με όσο το δυνατόν λιγότερα άσχημα πράγματα. Εμείς όμως θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, θα τα πούμε όλα στέλνοντας την μπάλα, δοκάρι και μέσα. Και αν εγώ, όπως είπε ένας φίλος νωρίτερα στην εκπομπή, είμαι El Arabi, ελέ Ολυμπιακού ρεπορτάζ, ο κύριος που είναι δίπλα μου είναι ο Diego Bisesvar ή κάτι άλλο, δεν ξέρω. Γεια σου, Ραβδόπουλε Κώστα. Ο Bisesvar είναι φακλάνα, ρε, κάνει και δήλωση σήμερα. Εγώ εδώ είμαι, λέει, άμα θέλετε, λέει, μπορώ να κάνω. Εντάξει, εγώ μετά τον κορονοϊό έχω 40 μέρες που κάνω προπόνηση. Τώρα έκανα τα πρώτα μου σπριτ. Νομίζω ότι και deforme που είμαι, στα 50 μέτρα τον Bisesvar τον κάνω σκόνη. Μα είναι για μπάλα ο Bisesvar. Να γελάμε τώρα. Να πούμε, Κωνσταντίνο. Έχω δηλαδή, αν μπορούσα να σηκώσω από τον τάφο τον Τσιφόρο και όλους αυτούς τους σκητσογράφους, γελιογράφους με τη μεταγραφική περίοδο για όλες τις ομάδες, θα είχα φτιάξει ένα μικρό βιβλίο, έτσι, θα τα έκανα δώρο στους φίλους μου, οι μεταγραφές του 2020 σε Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Άρη. Μπορείς να γράψεις, όμως, μπορείς να γράψεις ένα βιβλίο, εγώ σε προκαλώ, όπως κάνει που λέει ο Μουτσινιάς, σε προκαλώ να γράψεις ένα βιβλίο, να γίνει χαμός και κόλαση. Να πούμε όμως... Ξεκίνησα να γράφω ένα βιβλίο. Πρώτο όμως, τώρα στο συμβολιογράφο, είχα δύο ακίνητα, τα μεταβίβασα στην κόρη μου, τόσο ώστε οι μηνύσεις που θα φάω να μην μπορώ να με πάρουν ρευστό. Κατάλαβα. Το βιβλίο θα λέγεται Πασοκόψικη και Χριστιανο Ρουφιάνη. Πασοκόψικη, δηλαδή. Πασοκόψικη, καλά άκουσα. Γίνεται εκεί μέσα. Πριν φύγω από τη ζωή, ελπίζω να είναι εκεί γύρω στα 70-72, άλλα 20 χρόνια δηλαδή, να το βάλω, να το... Δηλαδή, άμα γράψεις βιβλίο, ο Μητρούδης, ο Θεόφιλος, παλιός παράγοντας του Άρη στο μπάσκετ, έγραψε ένα βιβλίο. Ούτε 3.000 φύλλα δεν πούλησε. Βιβλία. Μα λέει γιατί. Έγραψες για πουλημένα μάτς. Όχι. Έγραψες για αγορασμένα μάτς. Όχι. Έγραψε ποιοι διαιτητέ τα παίρναν. Όχι. Θα απομυθοποιούσα τον Γιάννη Ιωαννίδη. Μην γράψει, του λέω. Έγραψε για ίντρικε όμω που είχαν με τον Γκάλι. Γιατί είχε σημασία αυτό με τον Γκάλι. Είχε διώξει τον Γκάλι αυτό. Έτσι. Και μάλιστα τον είχε σπρώξει και το να σταματήσει τον μπάσκετ. Αλλά τελικά ο Γκάλι πήγε στον Παναθηναϊκό. Τέλο πάντων. Ο Γκάλι μεγάλο σκύλο, θα πούμε. Δε. Ο Γκάλι γυμνάζεται ακόμα και τώρα. Είχε μια περιπέτεια με την υγεία του. Πιστεύω την ξεπέρασε. Ο Πρέλεβιτς εκεί που κάνω προπόνηση, τον βλέπω, περπατάει, κάνει προπόνηση. Αυτοί είναι γεννημένοι όπως θα πεθάνουν στο γυμναστήριο, ρε παιδί μου, Θεός φυλάξει, τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων. Πάντως, να πούμε λοιπόν ότι όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, εσύ με τον Γιάννη στέλνετε την μπάλα δοκάρι και μέσα. Να πούμε βέβαια ότι είχαμε σε αυτό το χρόνο και την απώλεια του βασικού στάρ αυτής εδώ της εκπομπής, του Νίκου Αλέφαντου, όπου από εκεί ψηλά θα μας καμαρώνει και θα σας καμαρώνει, γιατί η εκπομπή βρίσκεται πάντα ψηλά. Να πω... Μας έλειψε ο Νίκος. Καταρχήν δεν το περιμέναμε. Δηλαδή, εγώ μέσα μου είχα πιστεί ότι θα πιάσει τα 90-92, θα πεθάνει αργά από γεράματα. Δεν πίστευα ότι... επειδή είχε φυσική κατάσταση, δεν ήξερα το πρόβλημα με την καρδιά του, ας πούμε, ότι είχε αυτός ο άνθρωπος. Και μου ήρθε ξαφνικό, πώς σας το πω. Δεν το περίμενα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι από εκεί ψηλά μαθαίνει μπαλίτσα και όλους τους υπόλοιπους και ζει το legacy που λένε έτσι στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, ο θρύλος του ζει για πάντα. Εμείς όμως θα κάνουμε σήμερα, Κωστή, ένα άκρος απολογιστικό δοκάρι και μέσα, μιας και θα είναι το τελευταίο του 2020, μιας και την Παρασκευή δεν θα υπάρξει εκπομπή. Να πω, αν σου έλεγα να βάλεις έναν τίτλο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι του 2020, ποιος ήταν αυτός? Χαμηλή ποιότητα. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ πολύ περισσότερο, όχι ο Άρης, η ΑΕΚ πολύ πιο πεσμένη. Πιστεύω ότι τα παιδιά, και γενικά βλέπω και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πολύ, συμφωνώ με τον Μάρτινς ότι η Λίβερπουλ επηρεάστηκε λιγότερο από κάθε ευρωπαϊκή ομάδα, αλλά βλέπω τα παιδιά που παίζουν δεν έχουν αυτή την... Δεν είχαν το χρόνο να ξεκουραστούν. Φίλοι μου, εργοφυσιολόγοι, γυμναστές, μου λένε ο Γενάρης, ο Φλεβάρης και ο Δεκέμβρης θα είναι δύσκολος μήνας από τραυματισμούς. Να είμαστε κι εμείς επιηχείς, γιατί
Βλέπεις τώρα, πέρασε κορονοϊό ο Καμαρά, πεσμένος. Τζιμίκας, πεσμένος. Γιαννούλης, πεσμένος. Μπακάκης, πεσμένος. Ο Χασάν δεν το έχει ξεπεράσει ακόμα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο Ελ Αραμπί επίσης είχε το θέμα με τον κορονοϊό. Ο Μπα. Το παιδί δεν το ξεπεράσει πιο άργα. Εντάξει, δεν θέλει λίγο χρόνο παραπάνω το παλικάρι. Επειδή ο χρόνος, αυτή η εκπομπή θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον 3 ώρες. Αλλά επειδή είναι μία ώρα και να πούμε ότι μας βλέπουν και από το YouTube του Telesport.tv και παρακαλούμε πάρα πολύ τους φίλους μας να συμμετέχουν ενεργά στέλνοντας τις ερωτήσεις σου σε σένα ή σε εμένα. Αν μπορούμε να τις απαντήσουμε, πάντα αθλητικού περιεχομένου και πάντα κανονικού. Μας ρωτήσετε τώρα για Βύση και Βανδύ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα το πούμε κάποια άλλη φορά. Ωραίο πράγμα ήταν. Ωραίο. Μου άρεσε. Ήταν ωραίο. Το φιλί ήταν σεξουαλικό πολύ. Ήταν εμάς τους άντρες το λεσβιακό μας αρέσει να βλέπουμε τη γυναίκα με τη γυναίκα. Ο άντρας με τον άντρα δεν έχει. Ας πει είναι κάτι το ωραίο. Καλές ήταν και οι δύο. Ήταν δυνατές, ήταν δυνατές. Αλλά να σου πω, θα τα πούμε στο ραδιόφωνο αυτά. Ναι. Και θα τα πεις και στη Μαρμίτα και στις υπόλοιπες εκπομπές. Θέλω να σε ρωτήσω για τον Ολυμπιακό. Θέλω να μου κάνεις έναν απολογισμό του Ολυμπιακού. Εγώ τον έχω κάνει τον απολογισμό στο βίντεο που θα το ακούσετε αργότερα. Θέλω να μου κάνεις έναν απολογισμό του Ολυμπιακού το 2020 σε πρωτάθλημα αλλά και Ευρώπη. Θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ τη σεζόν 2019-2020. Αναγκάστηκε να το γυρίσει το 4-2-3-1 σε 4-3-3. Του βγήκε πάρα πολύ καλά ο τρίτος χαφ. Ήταν η δύναμή του. Έβαλε πάρα πολλά γκολ από κλοπές στον άξονα παρά από δημιουργία από την πίσω γραμμή. Του βγήκε πολύ καλά. Του βγήκε και οι δύο center for τα εννιάρια του καταπληκτικά και οι δύο center for του. Δεν φάνηκε η απουσία του Φορτούνη τόσο πολύ. Ο Βαλμποενά το κάλυψε το γεγονός. Κάπου τους έχασε και τους δύο στην αρχή αυτής της περίοδου. Και φέτος πιστεύω είναι καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Εκτός αν γίνουν συγκλονιστικές μεταγραφές που δεν βλέπω ούτε για τη μια ομάδα ούτε για την άλλη. Πολύ καλός θεματοφύλακας, καλή στόπερ. Τα πλάγια του ΜΠΑΚ θα τα προσέξει περισσότερο. Πρέπει να ενισχυθεί. Γενικά η δύναμή του ήταν το Φορτού και ο πολύ καλός άξονας στα χαφ που ακόμα και όταν του τραυματίστηκε ο Φορτούνης που το άλλαξε από 4-2-3-1 του βγήκε πολύ καλός ο Καμαρά σαν τρίτος χαφ και ο Γκιγκέρμε, πώς το λένε, ήταν πολύ καλός. Εμβυλάδες και τα λοιπά τοποθετήθηκαν τώρα. Νομίζω ότι εκεί ήταν η δύναμη του Ολυμπιακού και εκεί θα συνεχίσει να είναι. Είναι το γρήγορο transition που λες πάρα πολύ καλά. Η ομάδα πέρυσι, νομίζω και εγώ θα συμφωνήσει και θα συμφωνήσει και εσύ και θα συμφωνήσει και ο κόσμος, ουσιαστικά ο Ολυμπιακός τη δυναμική του στα ντέρμπι την είχε στη μεσαία γραμμή με πολύ γρήγορο transition, με ένα δημιουργικό Βαλμποενά που μοίρασε 21 assist. Είναι απίστευτο πραγματικά. Μπορεί να μην σκόραρε πολύ, έκανε όμως πάρα πολλές χαμάλικες δουλειές, ποιοτικά χαμάλικες. Έτσι ακριβώς και μην ξεχνάς. Και μην ξεχνάς ότι ο Βαλμποενά δεν ήρθε για να ήταν βασικό στον Ολυμπιακό. Ήρθε για να είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος που θα βοηθάει το Φορτούνι. Από ηλικία, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Πιο λίγες συμμετοχές. Του βγήκε το. Ο κύριος που βλέπεις εδώ είναι ο Γιούσεφ Ελ Αραμπί, ο οποίος έχει βάλει 11 γκολ σε 11 συμμετοχές φέτος. Πέρυσι ήταν πραγματικό πολυβόλο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και θεωρώ ότι η περσινή σεζόν, αν μπορούσαμε να τη χωρίσουμε σε 2 κομμάτια και θα βάλουμε MVP. Ο ένας είναι σίγουρα ο Βαλμποενά και ο άλλος είναι ο Γιούσεφ Ελ Αραμπί που... Ο Ελ Αραμπί έχει κάτι το οποίο δεν είναι μόνο τα στατιστικά του. Ο Ελ Αραμπί παρά τον μπόι του ξέρει πολύ μεγάλη μπάλα. Πρώτον. Δεύτερον, πάει σε ένας με έναν κάτι το οποίο στην Ελλάδα τουλάχιστον τα center for όλα αυτά τα χρόνια λίγους είδαμε να πηγαίνουν σε ένας με έναν και μάλιστα τολμώ να πω ότι έχει βρεθεί κάποιες φορές και έξω από την περιοχή και πλάγια και έχει περάσει σε ένα μήνα και πλάγια μπακ κοντύτερα και γρηγορότερα από αυτόν. Είναι πιο συμμετοχικός από άλλους φορ. Ατομικά πολλά. Δηλαδή εκεί που ο Ολυμπιακός μπορεί να κόλωνε με μια άμυνα στα 30 μέτρα αντίπαλος κοντά. Είχε αυτό που δεν έχει, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ, το ατομικό γκολ από το center for. Αυτός το έχει. Είναι μεγάλο σύν για τον Ολυμπιακό αυτό το πράγμα. Ναι. Και πολλές φορές γυρίζει και πίσω να βοηθήσει. Εγώ πολλές φορές τον έχω δει σε παιχνίδια να παίζει ακόμα και να γυρίζει ακόμα και σε θέση αριστερού μπακ να βοηθήσει. Και έχει καλό, ένα άλλο καλό. Είναι πολύ καλός και σε μεσαίες διαδρομές. Δηλαδή 40 μέτρα, 35-45 μέτρα. Mm-hmm. Δεν είναι ο φουλ εκρηκτικός. Έχει όμως διασκελισμό. Έχει καλό κορμί, δυνατός.
Δεν ξέρω τι λαχείο τράβηξε ο Μαρινάκη, ποιο τον έφερε αυτό να. Καρεμπέ, ποιο τον έφερε, δεν τα ξέρω. Είναι η γαλλική αγορά, γιατί ο Λαραμπή ήταν, μπορεί να είναι από το Μαρόκο, αλλά ουσιαστικά είναι γαλλοαναθρεμένο. Δηλαδή στην Καέν, μετά πήγε στη Γρανάδα, μετά πήγε στην Ελαχλή. Δεν πήρε την αλήθεια, την Μαροκινή. Πάντως η αλήθεια είναι, και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τέτοιο φορ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, έχουμε δει σίγουρα τον Βαζέχα, έχουμε δει σίγουρα τον Μπεργκ, έχουμε δει σίγουρα τον Σισε. Αυτοί εδώ οι τέσσερις που είπες, σε αυτούς μπαίνει τέταρτος και ο Λαραμπή. Εγώ νομίζω ότι έχει και κάτι παραπάνω από όλους αυτούς. Έτσι πιστεύω. Σαν παίκτη. Έχει κάτι παραπάνω από. Δηλαδή έχει και τα τέσσερα στατιστικά, συστατικά μάλλον τη επιτυχία αυτών των παικτών, αλλά έχει και κάτι άλλο το οποίο καθένας από τους υπόλοιπους δεν το είχε. Δηλαδή ο Μπεργκ ήταν συμμετοχικός, αλλά δεν μπορούσε να βοηθήσει πίσω στην άμυνα. Ενώ βλέπει τον Ελαραμπή να γυρίζει πίσω. Κάνει το στόπερ, ναι. Ο Σισέ είναι πιο επιθετικογενής επιθετικός, αν μπορούμε να το πούμε κάπως έτσι. Ο άλλος ήταν ο. Σισέ είχε και ένα. Αυτό μας το είχε πει ο Αλέφαντος, συγχωρεμένος. Είχε ένα στατιστικό το οποίο δεν του γαλάνει. Αν τον βάλει στο Σισέ, ό,τι έχει κάνει στην μπάλα, εδώ στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, έξω δεν το παρακολούθησα. Είναι από τη μέση του γηπέδου και δεξιά. Όλες του τα γκολ τα έχει βάλει αχωριστό γήπεδο στα δύο. Στα δύο. Ναι. Η δεξιά μεριά είναι αυτή η οποία έχει. Αριστερά δεν έχει κάνει τίποτα από αριστερά, από την αριστερή πλευρά. Όλα είναι από τη δεξιά μεριά και προς το κέντρο. Μας το είχε πει ο Αλέφαντος, το είχα σημειώσει εγώ για το Σισε. Έχει ένα χαρακτηριστικό. Και κάτσα ένα βράδυ εγώ και έβλεπα το Σισε κάνα τριώρο. Λέω, κοίταξε να δεις τι πήγε ο άνθρωπος. Έτσι ακριβώς. Ο παίκτης που σου άρεσε περισσότερο από τον Ολυμπιακό ήταν ο Ελαραμπή ή ο Βαλμπουενά. Ο Ελαραμπή μου άρεσε, αν και ο Βαλμπουενά έκανε πιο πολλές δουλειές, γιατί μου έκανε πολλά γκολ ατομικά. Γκολ τα οποία χρειάζεται ένα center for όταν η ομάδα ή αντίπαλος είναι κλεισμένη, δεν βρίσκει λύσεις. Πάει σε γιώμα, πάει σε πλευροκόπηση, σε overlap και σέντρα. Αυτός είχε αυτό το πλεονέκτημα να σπάει την τακτική του κάθε προπονητή και να κάνει το απρόβλεπτο. Το απρόβλεπτο. Ο Βαλμποενά έκανε δουλειές οι οποίες δεν ήταν τόσο φανταχτέρες στον αγωνιστικό χώρο, ήταν πολύ ουσιαστικές όμως. Έτσι ακριβώς. Και θα συμφωνήσω. Αυτός που σε απογοήτευσε ποιος ήτανε. Κοίταξε, απογοήτευση, ενώ στην αρχή ο Μπουκαλάκης μου με είχε εκνευρίσει πάρα πολύ, γιατί ήταν πολύ αργός. Τον έχεις άδικη στο Μπουκαλάκη. Καθόλου πάτημα περιοχή, ένα τεμπέλικο ποδόσφαιρο. Η φετινή χρονιά βλέπω ένα Μπουκαλάκη, τον οποίο βέβαια τον έχουν δώσει κάποια μέτρα πιο μπροστά ο προπονητής του. Έχει κρατήσει λίγο πιο πίσω τον Εμβιλά από ό,τι έχω δει. Και κάνει αυτά που κάνει ένας σύγχρονος χαφ. Δεν μοιράζει μόνο την μπάλα και εντάξει, περνάμε μια κατοχούλα και τελειώσαμε. Έβαλε κι άλλα στοιχεία στο παιχνίδι. Σκοράρει, πατάει περιοχή, παίρνει ριμπάουν. Είναι καλύτερο σε ψηλό παιχνίδι. Βλέπω ότι είναι βελτιωμένο. Και επειδή τον κυνήγησα εγώ τον Μπουκαλάκη την προηγούμενη χρονιά, έχω να του πω καλές γιορτές. Τον περιμένω να είναι ακόμα καλύτερο και το 2021, γιατί ένα χάφου παίζει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή μια ομάδα με απαιτήσεις. Δεν πρέπει να αρκείται μόνο παίρνω την μπάλα από τα center back, τη μοιράζω. Και εντάξει, όχι. Πρέπει να έχει. Αν έπαιζε στην Τρίπολη, θα έλεγα την παιχταρά είναι ο Μπουκαλάκη. Αλλά παίζει στον Ολυμπιακό. Αν έπαιζε στον Πάο, το ίδιο θα έκανα. Πάντω η αλήθεια είναι πρέπει ότι. Πρέπει να είναι πιο αυστηρή. Θα σου πω πάντω ότι εν τη απουσία του Μπουκαλάκη, η απουσία μάλλον του Μπουκαλάκη σε πολλά παιχνίδια του Ολυμπιακού έχει φανεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και είναι ένα παίκτη που κάνει όλη τη βρωμοδουλειά μέσα στη μεσαία γραμμή. Είναι μια δουλειά από αυτέ που δεν είναι ο απόλυτα εντυπωσιακό. Είναι όμως ο πολύ ουσιαστικός και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όπως θέλει να το υπηρετήσει ο προπονητής του. Ο Ολυμπιακός, βέβαια, να πω και ένα άλλο, έχει δώσει μια συνολική καλή παρουσία στη μεσαία γραμμή, όπως και ο Άρης, η πλαϊνή του εξτρέμ, πάρα πολύ καλή στα μαρκαρίσματα του Ολυμπιακού. Δεν χρειάστηκε ο Μπουχαλάκης ποτέ και σε παιχνίδια όπου ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή και ήταν ψηλά να παίξει άμυνα σε πολλά μέτρα. Και που θα είχε προβλήματα. Αυτό που παθαίνει ο δικός μας ο Αγκούστο, ποιος είναι στο ίδιο στυλ, ο Ντόγκλας αλλά βρίσκονται αντίπαλοι περισσότερους χώρους
και μπαίνουν κάθετα με μεγαλύτερα ανοιχτά τις γραμμές. Το παιδί αυτό έχει ίδια χαρακτηριστικά και ο Μπουχαλάκης στη συνολική καλή παρουσία των χαφ, την αδυναμία του στο να μαρκάρει στα πολλά μέτρα έναν άλλο χαφ ας πούμε και να κάνει φάουλ, μπέναντι ή κάρτες και τέτοια, δεν του δόθηκε ευκαιρία να τα κάνει αυτά και αυτό είναι μια συνολική καλή μεσοαμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού από το χώρο του άξονα. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. Εμείς θα πάμε τώρα να δούμε με την πολύτιμη βοήθεια του παραγωγού αυτής εδώ της εκπομπής, του Γιώργου Λίγκρη, ένα βίντεο που ετοιμάσαμε απολογιστικό για τον Ολυμπιακό του 2020. Να πούμε ότι στο YouTube θα παραμείνουμε βέβαια ενεργοί όσον αφορά το κομμάτι και των δικών σας ερωτήσεων. Πάμε λοιπόν να δούμε το απολογιστικό βίντεο του Ολυμπιακού και επιστρέφουμε με πολύ περισσότερο Κωστή Ραπτόπουλο να μας πει για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ αλλά και Παναθηναϊκό. Το 2020 ήταν η χρονιά της μεγάλης επιστροφής του Ολυμπιακού στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι Πειραιώτες κατέκτησαν τον double σε μια σεζόν που εξελίχθηκε παράξενα με την πανδημία και ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Πέτρο Μαρτίνς να είναι απόλυτα και δίκαια ταμπλούχος, παίζοντας το καλύτερο ποδόσφαιρο, αλλά και όντας ουσιαστική, ειδικά στα ντέρμπι, με κορυφή αυτό κοντά στον ΠΑΟΚ τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στο ξεκίνημα των play-off, όπου το διπλό στην Τούμπα κλείδωσε και το πρωτάθλημα. Λίγους μήνες αργότερα και μετά από διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων, συζητήσεις, διαφωνίες και αμέτρητο χαρτοπόλεμο, το Σεπτέμβριο έγινε και ο περίφημος τελικός του κυπέλου με την ΑΕΚ. Εκεί όπου παρά τα προβλήματα, τη μη συμμετοχή των μεταγραφών του καλοκαιριού και για τις δύο ομάδες και τον Βασίλη το Ρωσίδη βασικό, έχοντας αποφασίσει να σταματήσει το ποδόσφαιρο, οι Πειραιώτες έπαιρναν και το κύπελο στον τελικό του Βόλου απέναντι στην ΑΕΚ. Χάρη στο γκολ του Λαζαρατζέλοβιτς. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Βασίλης το Ρωσίδης είχε αποσυρθεί και επίσημα από το ποδόσφαιρο για να γίνει γενικός αρχηγός. Ουσιαστικά, οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές του συλλόγου δεν ήταν άλλοι από τους Ματιού Βαλμπουενά και Γιούσεφ Ελαραμπή. Ο Γάλλος σε μια δεύτερη νεότητα και αλλά κυρίως μοίραζε assist, 21 τον αριθμό. Ενώ ο Μαροκινός με 27 γκολ σε 51 εμφανίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, μάτωσε τα τύπαλα δίχτυα δίχως έλεος. Last but not least, ο Πέτρο Μαρτίνς, ο προπονητής, τον οποίο ο Βαγγέλης Μαρινάκης εμπιστεύτηκε και στα δύσκολα και εκείνος τον δικαίωσε. Στην ουσία, πάντως, η επιτυχία του Πορτογάλου ήταν πως κράτησε την ομάδα σε μια απόλυτη ισορροπία, μπόρεσε να κρατήσει τους όποιους κρατασμούς στις δύσκολες στιγμές και αυτό επιβραβεύτηκε καθώς ο coach ανανέωσε το συμβούλαιό του. Στη νέα σεζόν που διανύουμε, ο Ολυμπιακός αποχαιρετά το 2020 πρώτος και με ένα ματς λιγότερο, αυτό με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όταν στο συν 3 από το δεύτερο Άρη. Ο Ελαραμπή συνεχίζει το βιολί του με 11 γκολ σε εισάριθμες αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα. Ο νέος Τσιμίκας, που το καλοκαίρι μετακόμισε στη Λίβερπουλ, φαίνεται να είναι ο Μάριος Βρουσάη, που στα δύσκολα κλήθηκε να παίξει ρόλο και ήταν σημαντικός, με αποτέλεσμα να είναι πολύ κοντά στο να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Ενώ η μεγάλη απογοήτευση στις μεταγραφές δεν ήταν άλλη από τον Ρούμπεν Βινάγκρε, που ήρθε από τους Γουλφς με μεγάλες πηγαίνες, αλλά δεν προσαρμόστηκε ποτέ και χαιρετάει. Βέβαια, ο Ολυμπιακός το 2020 πραγματοποίησε και μια σπουδαία ευρωπαϊκή πορεία. Μια πορεία που μετά τον αποκλεισμό από τους ομίλους του Champions League έφερε αντιμέτωπους σε ερυθρόλευκους με την Arsenal, η οποία μπορεί να νίκησε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Ο Σισε όμως στη ρεβάντς ισοφάρισε το σκορ. Το ματς πήγε στην παράταση. Ο Μπαμεγιάνγκ έκανε στο 115 το 1-1, αλλά στο 119 ο Ελαραμπή έστειλε τον Ολυμπιακό, τον κόσμο του και τον Βαγγέλη Μαρινάκη στους 16 και στους 7 ουρανούς σε μια μεγάλη ανεπανάληπτη ερυθρόλευκη βραδιά. Υπέροχη βραδιά για τον Ολυμπιακό. Πραγματικά μια πολύ ξεχωριστή βραδιά για τον Ολυμπιακό, για τους φιλάθλους μας, οι οποίοι ήταν παρόντες κατά 6.000 μέσα στο γήπεδο αυτό σήμερα και γιορτάσαν μαζί μας αυτή τη μεγάλη πρόκριση. Μια πάρα πολύ μεγάλη βραδιά για την ιστορία του συλλόγου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε ζήσει αυτό. Νομίζω πως πραγματικά μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βραδιές του Ολυμπιακού. Πραγματικά δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε βήμα-βήμα και πιστεύοντας πάρα πολύ στην ομάδα μας. Σήμερα κερδίσαμε και προκριθήκαμε απέναντι στην Arsenal, όπου ο περισσότερος κόσμος και δικαιολογημένα τη θεωρούσε φαβορί. Εμείς όμως ωστόσο συνεχίζουμε. Ακολούθησαν τα δύο μας με τους Γούλφς, όπου στο Καραϊσκάκι το 1-1 σφράγισε τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Η ρεβάνς ελαίου κορονοϊού έγινε τον Αύγουστο. Ο Ολυμπιακός αδικήθηκε από διαιτησία και έχασε τελικά από ένα ανόητο πέναλτι του Αλένου στον Ποντένσε και τον Χιμένεθ να σκοράρει για το 1-0. Όσον αφορά την σεζόν που διανύουμε και ολοκληρώνεται σε λίγο καιρό όσον αφορά το 2020, αυτή βρήκε τον Ολυμπιακό στα play-off του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν 2-0 την Ομόνια με γκολ των Βαλμπουενά και Ελαραμπή. Στη συνέχεια, μετά πέρασε στους χρυσοφόρους ομίλους. Εκεί, έκανε μόλις μία νίκη, αυτή με τη Μαρσέγη στην Πρεμιέρα, χάρη στον γκολ του Χασάν. Αλλά σε μία χρονιά που η ομάδα χτυπήθηκε από τραυματισμούς και κορονοϊό, καθώς στα κρίσιμα μάτς με Σίτι και Πόρτο υπήρχαν σοβαρές απουσίες. Στην διαιτησία, η οποία έπαιξε ρόλο. Τελικά, το τρίποντο κόντρα στους Γάλλους ήταν αρκετό για να φτάσει η ομάδα στους 32 του Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Eindhoven. Αντιμετωπίσει λοιπόν την Eindhoven η ομάδα του Ολυμπιακού. Εμείς αντιμετωπίζουμε στη συνέχεια τον καλό μας φίλο, τον Κωστή Ραπτόπουλο. Είμαστε live στο YouTube. Μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σας. Τα μηνύματα τα οποία είναι αρκετά. Κωστή, δεν ξέρω αν είμαστε μαζί τώρα.
Βέβαια, παρακολουθώ. Ωραία. Να πούμε λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος εδώ, ο Κέροξ 87, αν ο Παναθηναϊκός του Μπόλωνη μπορεί να χτυπήσει το κύπελο. Κοίταξε να δεις. Ο Παναθηναϊκός του Μπόλωνη είναι μια ομάδα η οποία στην Τούμπα με απογοήτευση για τον τρόπο που κατέβηκε, αλλά νομίζω ότι με Πούγκουρα, Στόπερ και Σέγγερφερ διάδα δεν μπορεί να χτυπήσει Κύπρο. Όπως το βλέπω, έχει προβλήματα με τον τερματοφύλακα, δεν θέλει να τον ανανεώσει. Έχει χάσει τα αποδυτήρια ο Μπόλωνη, είναι πολύ κακό αυτό το πράγμα. Κύπελο πήρε και η Καστοριά, Κύπελο πήρε και όφη. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι πολύ διαφορετικό μέγεθος από τις ομάδες που αναφέρεις νωρίτερα, με όλο το σεβασμό. Εντάξει, σεβασμό έχουμε, αλλά κοιτάξτε, όταν έρχεται στην Τούμπα ο Παναθηναϊκός και ο Διούδης λέει δεν παίζω επειδή έγιναν αυτά που έγιναν, πονάει η μέση μου και τέτοια, το Ζαγκαρίτη του δίνει 600 στάρικο ο κύριος Αλαφούζος και ζήτησε 10 φορές επάνω τα λεφτά και τι ζήτησε το παιδί. Και πληρώνει, να πούμε, το μικρούτσικο 11 χρόνια απουσία από την τηλεόραση. Κάτσε να βάλω το βίσμα. Επειδή μόλασε με τον Κουτσολιάκο, ο Αλαφούζος είναι ένας άνθρωπος. Πρέπει να βάλει κάποιον να ασχολείται, όπως ο Μαρινάκης, τον Καρεμπέ και τους άλλους. Ναι, δεν ξέρει μπάλα ο Αλαφούζος. Ο Αλαφούζος είναι Κηφισιά, Βόρεια Προάστια. Bon Viver. Σημαντικές προσωπικότητες. Δεν είναι για μπάλα τώρα. Μάλωσε με το μάνατζερ. Τον Κουτσολιάκο τώρα, το παιδί το Ζαχαρίτη και βγάζουν οι δημοσιογράφοι τώρα. Έπρεπε να είμαι εγώ μπαμπά του Ζαχαρίτη. Που βρίζουν το παιδί, παίρνει 7 κατοστάρικα. Ο Τιλιβεράς στα μπαμπάτσια από τους πελάτες παίρνει παραπάνω. Αδικείται, θεωρείς, ο Ζαχαρίτης. Αδικείται από τα χρήματα που παίρνει. Μήπως επειδή πολλές φορές πολλά παιδιά θεωρούν ότι είναι ίσως και υπερτιμημένα και στο τέλος καταστρέφουν και την καριέρα τους σε ένα τέτοιο κομμάτι, μπορεί να το πούμε αυτό. Όχι, δεν μπορώ να το πούμε αυτό γιατί αυτό παίζει ένα χρόνο. Δεν είναι, και ούτε ένα χρόνο. Ούτε μισό πρωτάθλημα δεν έχουμε δώσει. Για το μήνα. Yeah. Συγγνώμη, τώρα δίνει το Μικρούτσικο και το Βαθρακούρι στο Sky, αν και δεν μου πέφτει λόγο σε μένα. Ένα κάνω λεφτά και δίνει 600 στάρια το Ζαγαρίδι. Πού κολλάει αυτό. Για τον Αλεξανδρόπουλο, ποια είναι η άποψή σου. Και ζήτησε το παιδί 10 φορές λέει ζητάει πάνω τα λεφτά. Μα παίρνει 600 στάρια το μήνα, θα του δώσει 10 χιλιάρικα. Κωστή, για τον Αλεξανδρόπουλο, ποια είναι η άποψή σου. Τι? Τον Αλεξανδρόπουλο, για τον Αλεξανδρόπουλο. Το ο Σωτήρι Αλεξανδρόπουλο είναι χαφάρα. Αν δεν μπλέξει με καμία τρελή, με καμία παλαβή, να του φάει κανένα προστάτη. Εγώ τον είδα σε πολλά μάτς και εκείνο που με έκανε εντυπωσιακά ήταν στο Καραϊσκάκι που πήρε όλο το κέντρο. Ένας πιτσιρικάς. Mm-hmm. Αν κάνει και γκολ στο επιθετικό κομμάτι, δηλαδή βγει και κάνει και 3-4 γκολ και αρχίσει και πετάει και καμία assist. Είναι πάρα πολύ. Αυτοί οι δύο είναι στο Παναθηναϊκό. Περιμέναμε τον Μπουζούκι και μας βγήκαν αυτοί οι δύο. Και ο Καζιγιοβάνης, ο οποίος είναι περισσότερο παλιωμοδίτικο εξτρέμ που παίζει στη γραμμή. Βέβαια τώρα κάνα 2-3 μάτς έχει γυρίσει προς τον άξονα, έχει πετάξει κάνα 2-3 πάσες. Αλλά είναι δύσκολο στον γκολ. Εκεί είναι η καριέρα του Καζιγιοβάνη. Mm-hmm. Έπαιξε στην Τούμπα, του έδωσε 3 μέτρα, την πέταξε στη Ράγια Βαρβάρα στο Καμπαναριό, επειδή ήταν με το αριστερό. Το κακό του το πόδι. Χιόνια στο Καμπαναριό. Άσε, γιατί γίνει viral αυτό. Λοιπόν, τι θέση θα τερματίσει ο Άρης. Ο Άρης, αν περάσει τον ΠΑΟΚ φέτος στη βαθμολογία και βγει δεύτερος και πάρει κανένα κύπελο, θα γίνει παζουλισμός. Δεν μπορεί να χτυπήσει πρωτάθλημα ο Άρης, οπωσδήποτε. Στόχος του είναι να περάσει τον ΠΑΟΚ και να πάρει το κύπελο. Το κύπελο το χτυπάει. Το κύπελο το παίρνει. Εγώ τον Άρη, επειδή ο πατέρας μου έπαιζε όταν εγώ γεννήθηκα εκεί και τα πρώτα μου βήματα τα έκανα στο Άρη το γήπεδο, τον έχω το ζήσει τον Άρη από τα καλά. Και προπονητής βοηθός τα 2 χρονιές ο πατέρας μου, από τα αποδυτήρια μη. Ο Άρης έχει ξεκινήσει 4 χρονιές πρώτο στη βαθμολογία στον πρώτο γύρο και έχει βγει τέταρτο. Αν το ξανακάνει αυτό το βιολί, δεν ξέρω. Πάει όμως αν κρατήσει. Αν κρατήσει, γιατί τώρα θα κάνει από την Νότια του Μαρινάκη, λέει δύο μεταγραφές. Ο ένας είναι ο Ιωάννου, ο Στόπερ, ο Κύπριος. Και αριστερό μπακ παίζει, δύο. Ναι, αλλά επειδή ρωτάει ένας φίλος, ποιος πιστεύεις από τους τρεις ότι θα έρθει στον Άρη. Πρόσεξε, είναι ερώτηση κίνκι, ναι. Που λέμε και στο χωριό μου.
Ναι. Θα πάρει τον Ουάρντα. Είμαστε και πάλι να πούμε live στο RTV. Ναι. Προηγουμένως ήμασταν και στο YouTube. Τώρα είμαστε και στο YouTube και, και στην τηλεόραση. Λέω λοιπόν, η ερώτηση του φίλου μας είναι ξεκάθαρη, του φίλου του Κώστα. Λέει, ραπ, το λέω ακριβώς, ποιος από τους τρεις πιστεύεις ότι θα πάει στον Άρη, ο Ουάρντα, ο Πρίγιοβιτς ή ο Γκερέρο? Ο Γκερέρο. Ο Ουάρντα πήγε στον ΠΑΟΚ, τελείωσε, ναι. Τον πήραν. Ο άλλος τώρα... Το συμβόλαιο του Ουάρντα με τον ΠΑΟΚ πότε τελειώνει? Ο Ουάρντα έγινε μεταγραφή στον Πόλο και τον παίρνει ξανά πίσω. Γιατί τον παίρνει πίσω? Τον παίρνει τζάμπα. Τον παίρνει τζάμπα. Μαθαίνω θα πάει και ο Δουβίκας εκεί. Εντάξει. Τζάμπα έρχεται και ο εξτρέμου άλλος, ο Φλόρος. Πώς το λέω, το μορφόπεδο, ρε. Ο Λάμπρου, ο Φλόρος. Ο Λάμπρου. Ο Φλόρος. Γιατί τον αποκάλυψες στο παιδί, φίλε? Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, τζάμπα. Τους λέω, Σαββίδης, κοιτάξτε να δείτε, λέει. Αυτή τη στιγμή λεφτά δεν δίνω. Θα κάνετε φτηνές τις μεταγραφές. Και κάνει τώρα ο ΠΑΟΚ το εξής. Το είπα και στο ραδιόφωνο και τελειώνω γρήγορα. Γυρνάει ο Λάμπρου να είναι αναπληρωματικός του Τζόλι. Γυρνάει ο Ουάρντα να είναι αναπληρωματικός του Ζίβκοβιτς. Ή να παίξει και δεκάρι. Γιατί δεν τραβάει ο Μπουρκ. Ο φίλος. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Ουάρντα, Λάμπρου, Ζίβκοβιτς και Τζόλις. Που έχουνε διείσδυση, γκολ, τρίπλα και οι τέσσερις. Mm-hmm. Κοστίζουν το 1/5, 1/4 από αυτό που κόστησε η City. Ο οποίος είναι Παλαιστής. Δεν δίνει ο Σαββίδης λεφτά. Θα φύγει, θα πάει στη Γαλατασαράι ή η City, γράφουν οι Τούρκοι. Θα τη βγάλει στο τζάμπα, αν κάνει κάποια μεταγραφή, γιατί πήγε, χτύπησε την πόρτα ο Γκαρσία και λέει θέλω 5. Δεν θέλεις 5, πάρε τον Ουάρντα τώρα και τον άλλον. Θα του πάρουν ένα δεξί μπακ δανεικό από κάπου. Δεν ξέρω το όνομα, δεν έμαθα. Και άμα δώσουμε φράγκα, αν δώσουμε φράγκα, για ένα half box to box. Αυτές είναι οι μεταγράφες. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Για εσύ τι και Γαλατάσαρα ισχύει? Αν είναι τόσο ηλίθιοι στην Γαλατάσαρα και πάρουν τον Εσίτη, θα το βάλω εγώ στο Κόρντομπα, στο πίσω κάθισμα, γιατί είναι και ψηλός. Θα τον πάω στο αεροδρόμιο και πάμε 5.000 εκεί οι φίλοι μου από την Τούπα. Τον έχω μάθει ότι σε συμπαθεί πάρα πολύ ο Εσίτη μου. Έχω μάθει, έτσι να πάρω τον Εσίτη για να τους κάνει το εξάρι. Αν υπάρχει τέτοιος μάγκας μάναζερ και τόσο βλάκας πρόεδρος και τόσο βλάκας προπονητής που να πάρει τον Εσίτη, που είναι για άλλο άθλημα. Ο Εσίτη είναι, μας χρωστάει 10.000 κάποιος και να τον πούμε Εσίτη, έλα εδώ, φέρε μου 5.000, κράτα και εσύ δύο. Έλα τον άνθρωπο. Τον έχει φάει. Λοιπόν, το και στο ξύλο, φέρε μου τα 5.000. Να απαντήσω. Να σου πω για τον Γκερέρο ότι ο Γκερέρο δεν είναι και ο καλύτερο σκόρερ, βέβαια. Έτσι. Δεν είναι ο σκόρερ που ψάχνει ο Άρης. Πιστεύω ότι ο Άρης θα πάει και για άλλον επιθετικό, αλλά θα το δούμε. Για το φίλο του Μπρότσου. Πάντα είχε ένα θέμα με το center for. Πάντα. Είχε καταρχήν όταν είχε πολλού center for επικόντι. Κάμπορα, παιχτάρα, εννιάρι φοβερό. Όχι πολύ ψηλό, αλλά έκανε γκολ με ό,τι θέλει. Κεφάλι, τρίπλα, διήγηση, αντεπίθεση, τρίπλα, ό,τι θε. Mm-hmm. Είχε ένα γαϊδούρι, ένα παπαντίγια, ένα κτίνο. Παπαντίγια. Παιχτάρα, μεγάλη παπαντίγια, με μεγάλη καριέρα στη Γερμανία. Εξαιρετικό παιχνίδι. Παιχτάρα. Ναι. Αυτοί όλοι, επειδή ήταν ο Κόκε Κλικαδόρο και τάιζε κόσμο εκεί, στην παλιά, γιατί τώρα είναι πιο καλό. Mm-hmm. Δεν έχει τέτοια, τάιζε, έπαιζε ο Κόκε. Με κιλά, με καζίνα και ιστορίες. Εντάξει, ο Κόκκι όμως τότε στις εποχές του ήταν πάρα πολύ καλός. Όταν απέκλεισε την Ατλέτικο Μαδρίτης, είχε τον ακραίο. Τον... κάτι σουβλάκια. Πώς τον έλεγαν τον ακραίο, τον ακραίο επιθετικό που είχε στον Ολυμπιακό μετά. Κασίσια, τα είδα τα χάρια του. Κώστα Μακούς. Για ναρκωτικά μέσα. Κώστα Μακούς. Ναι. Πώς λεγόταν ο ακραίος που πήγε στον Ολυμπιακό από τον Άρη? Ο ακραίος. Ο Χαβίτο, μπράβο, ο Χαβίτο. Είχε και Χαβίτο τότε, είχε και Κόκκι, είχε πολύ καλούς παιδες. Ο Μπρούνο, ένα κάλβο είχανε. Τον Τόνι Κάλβο. Ένας κάλβο καταπληκτικός. Είχε πλακωθεί με κάτι τραγουδίστρες, έκανε κάνα δυο παιδιά με μία, τα είχε μπερδέψει τέτοια βιολίνα. Ήταν η κοντή, ήταν η περίοδος των κοντών. Τα ανανάκια που λέγαμε.
Ένα στυλ ποδοσφαίρου μπαρσελονίστικο. Πάντως επικόντι, είχε κάνει πολύ καλές μεταγράφες ο Άρης. Ήταν ισπανοποιημένος και θεωρώ ότι... Ο Κόντις τον κατηγορήσαμε, αλλά κακώς τον κατηγορήσαμε, γιατί ο Κόντις έλεγε έχω 10 παίκτες, τους φέρνω. Άρα αυτοί χρεώνανε, αν ο Κόντις χρέωνε και αυτός και οικονόμα, και δεν ξέρω, αλλά δεν φαίνονταν στην καρτέλα. Ο Κόντις δεν ήταν αριανός, παραθυναϊκός είναι ο Κόντις. Λοιπόν, καλούς παικταράδες. Αν το χρέωνα τον άλλον 1 εκατομμύριο, εντάξει, το Κόκε, και μπήκε ο Άρης μέσα, ο Κόντις σου λέει εγώ σου βάλα τους παίκτες, λογιστής δεν είμαι. Κακώς τον κατηγορήσαμε. Κωστή, καλός μάνατζερ. Κωστή, ναι. Επειδή το μαράκι, η φίλη μου, η Μαρία Πετροπούλη, έχει κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για τον ΠΑΟΚ, έχει πίεσει κάποια ωραία πραγματάκια. Θα πάμε να δούμε το βίντεο, το απολογιστικό του ΠΑΟΚ για το 2020. Μείνετε εδώ, γιατί μόλις επιστρέψουμε θα σας πω νεότερα για τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού. Πάμε, Γιώργο. Το 2020 είναι για τον ΠΑΟΚ μια χρονιά που θα θέλει να ξεχάσει, αφού υπήρξαν πολλά εξωαγωνιστικά θέματα που έπρεπε να λύσει μέσα σε αυτή τη σεζόν. Ωστόσο, είναι μια νέα ομάδα με μικρότερο μπάτζετ και προσπαθεί να κρατηθεί στη μάχη του τίτλου. Το 2020 λοιπόν κλείνει στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος για τον δικέφαλο του Βορρά με 27 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ασπρόμαυροι σε 12 παιχνίδια του πρώτου γύρου στη Super League μετρούν 8 νίκες, 3 ισοπαλίες και μια ήττα από τον Άρη στο τοπικό ντέρμπι, όπου υπήρξαν σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Night House. Μέσα σε αυτό το διάστημα υπήρξε και αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, καθώς ο Αμπέλ Φερέιρα αποχώρησε με προορισμό τη Βραζιλία και την Παλμέιρας, με τον άλλοτε παίκτη της ομάδας, Πάμπλο Γκαρσία, να αναλαμβάνει χρέη προπονητή. Ο Φερέιρα πέρασε την πόρτα της εξόδου ως ένας από τους πιο αφιλεγόμενους προπονητές που έχουν περάσει από τον πάγκο. Και το γεγονός ότι αντικατέστησε τον Ρασβάν Λουτσέσκου της απολυτότητας και του IT2W κάνει ακόμα πιο μπερδεμένη την κατάσταση. Σε 5 παιχνίδια πρωτοθλήματος που βρέθηκε στην αρχή της χρονιάς, κατάφερε να πάρει 2 νίκες και 3 ισοπαλίες, ενώ ο Πάμπλο Γκαρσία σε 7 μάτς έχει 6 νίκες και 1 ήττα. Από εκεί και πέρα, με τον Πορτογάλο προπονητή, ο ΠΑΟΚ έφτασε πιο κοντά από ποτέ στη φάση των ομίλων του UEFA Champions League, όπου έχασε την πρόκριση στα μάτς με την Κράσνονταρ, έχοντας κερδίσει νωρίτερα την Μπεσίκτας και την Μπενφίκα. Μπήκε όμως στους ομίλους του Europa League. Ο ΠΑΟΚ σε 6 παιχνίδια είχε μία νίκη κόντρα στην Αϊντχόφεν με 4-1, 3 ισοπαλίες στα 2 παιχνίδια με τη Γρανάδα και στο πρώτο με την Ομόνια, και 2 ήττες στο δεύτερο μάτς με την Αϊντχόφεν και την Ομόνια. Τέλος, το 2020 για τον περισσότερο κόσμο αποτελεί μια δύσκολη χρονιά. Ωστόσο, ο Χρήστος Τζόλης έχει έναν πολύ καλό λόγο να χαμογελάει. Ήταν η χρονιά που συστήθηκε στον κόσμο. Ήταν η χρονιά που το όνομά του έκανε το γύρο της Ευρώπης και είδε τις συμμετοχές του να εκτοξεύονται. Φέτος το ξεκίνημά του είναι εντυπωσιακό. Έχει να επιδείξει ήδη 21 συμμετοχές, 12 στο πρωτάθλημα, 9 στην Ευρώπη, μετρώντας παράλληλα 8 γκολ και 5 ασίστ, και αποτελεί μία από τις πιο σταθερές και για τον Πάμπλο Γκαρσία. Ο Ουρουγουανός προπονητής έχει την ευλογία να διαθέτει δύο πολύ καλούς εξτρέμ στο ρόστερ του, τον 18χρονο από τα αριστερά και τον Αντρίγια Ζίπκοβιτς από τα δεξιά. Οι δυο τους είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές στα φτερά του ΠΑΟΚ, με τον 24χρονο Σέρβο να έχει 10 συμμετοχές και 3 γκολ. Ζίπκοβιτς, Τζόλης. Δύο παίκτες πραγματικά εξαιρετικοί. Ο καθένας όμως είναι διαφορετικός στο στυλ του, γιατί σε σχέση με τον Ζίπκοβιτς θεωρώ ότι ο Τζόλης δεν έχει το ένας εναντίον ενός. Και αυτό είναι ένα μείον για τον νεαρό παίκτη του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ναι, δεν έχει. Αν σε βρει πιο ανοιχτό όμως, είναι πολύ επικίνδυνος και ο ίδιος. Δηλαδή, ο άλλος είναι στην πιο κλειστή τρίπλα, πιο τεχνίτης. Ο άλλος είναι πιο δυνατό παιδί, θα κάνει και άλμα. Πολύ δυνατό παιδί είναι. Και τα κορεάτικα τα μούτρα. Και είναι και σκόρερ. Δηλαδή, πολλές φορές και στην εθνική που έχω δει, όταν παίζει ένα εξτρέμ Χατζηγιοβάνης, Τζόλης και Παυλίδης, έβγαζε τον μπακ πιο πολύ τον αριστερό και έχωνε πιο πολύ στο φορ κοντά, ενώ ένας έπιανε τη γραμμή, ο άλλος έπιανε τα μέσα, και είναι πιο εύκολο στο σκοράρισμα. Και θα κάνει... Ο Τζόλης, αδερφέ μου Κωστή, πιστεύω ότι θα είναι μεγάλη, η επόμενη μεγάλη μεταγραφική κίνηση πώλησης μετά του Τζιμίκα μιας ομάδας από τη Γερμανία. Γιατί εγώ θεωρώ ότι από πιο πολύ στο γερμανικό στυλ ταιριάζει ο Τζόλης. Το θέμα είναι βέβαια να μπορεί να το υπηρετήσει και να είναι σταθερός. Γιατί μέχρι τώρα ο Τζόλης είναι εξαιρετικός. Πρέπει όμως να έχει μια σταθερότητα, και το ίδιο ισχύει και για πολλά νέα παιδιά τα οποία ξεκινάνε τώρα
την καριέρα τους. Για να διεκδικήσουν όπως ακριβώς οι ίδιοι επιθυμούν. Να πω επειδή. Και παίζει, παίζει καλά με το ανάποδο. Εδώ βλέπω ότι ο Φερέιρα τον είχε δεξιά. Ο Φερέιρα. Τώρα βλέπω ότι ο άλλος τον παίρνει με τα αντίθετα πόδια. Γιατί δεν έχουν και σέντερφορ να φορτώσουν. Έχεις δίκιο. Κάποια στιγμή προχθές με τον Παναθηναϊκό τους έβαλε με τα καλά τα πόδια και δεν τράβηξαν ούτε ο Ζήκοβιτς αριστερά ούτε ο Τζόλης δεξιά. Κάνα κάτι σέντρες, ανάποδα, ναι. Κάτι τέτοια. Ναι. Αυτά τα έχουμε δει και λεφτά. Επειδή πολλοί φίλοι ρωτάνε εδώ στο chat και στο. Μας βλέπουν live από το YouTube και ρωτάνε πάρα πολύ τι γίνεται με το Ριάπτσιουκ, επειδή δεν αναφέρθηκα εγώ νωρίτερα στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Μολδαβό, μπακ θα πάρει. Να πω, παιδιά, ότι. Κοίταξε, μπορεί να είναι Μολδαβό, αλλά είναι παιχτάρα. Είναι εξαιρετικό. Απλά να πω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την συμφωνία που είχαν κάνει το 2019 η Πόρτο με την Πάσος Φερέιρα. Η Πόρτο με 500.000 ευρώ, αν δώσει την Πάσος Φερέιρα, μπορεί να τον πάρει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και μετά, αν θέλει, να τον επουλήσει ή να τον δώσει δανεικό. Το θέμα είναι. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Πάσος Φερέιρα. Η Πόρτο είναι αγκάθι. Ο Ολυμπιακός θα έχει βρει στο 20%, γιατί το 20% του είχε ο Ντέκο, άμα θυμάσαι, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Πόρτο και Ατλέτικο Μαδρίτης, δεν θυμάμαι που άλλο είχε παίξει. Και γενικά θα έχει ενδιαφέρον το θέμα. Γράφεται και το όνομα του Καρόλ τη Στρασμπούρ. Ίσως θα πρέπει στο πίσω μέρος του μυαλού μας να μην ξεχάσουμε και τον Μπιόρκαν. Αυτό είναι μισά παρένθεση του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, επειδή ήταν πάρα πολλοί φίλοι. Γράφονται πολλά. Ακούγονται πολλά. Τώρα όμως θέλω, αγαπητέ μου Κώστα, να πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Εποχή Μανώλο Χιμένεθ. Είχαμε μέχρι τώρα το Karate Kid 1, Karate Kid 2, Cobra Kai 1, Cobra Kai 2, Cobra Kai 3. Τώρα έχουμε Χιμένεθ 4. Ισοφάρισε τον Τάκη Λεμονή. Ο Χιμένεθ ταιριάζει στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Είναι ένας προπονητής ο οποίος θα επαναφέρει το 3-5-2. Αν και έχει εξτρέμ καλά η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει Ντάνκοβιτς, έχει αυτό το παλικάρι τον Γκαρσία δεξιά, τον το Λιβάη. Έχει το Μαχέρα, μ' αρέσει. Οπότε θα δυσκολευτεί λίγο, γιατί αυτός θα κοιτάξει να φυλάξει τα νότα. Μην τυχόν φάει την ποιότητα που έχει η ΑΕΚ στις πτέρυγες. Θα δούμε τι θα κάνει. Αλλά τον Καρέρα ταιριάζει, τον Καρέρα. Ταιριάζει στην ΑΕΚ. Ταιριάζει στην ΑΕΚ. Θα τη συμμαζεύσει τουλάχιστον στο αμυντικό κομμάτι. Μέχρι το καλοκαίρι θα είχε καλό μήνα του μέλητος. Από εκεί και πέρα, αν μην παίξει η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, τι θα γίνει με την ΕΠΟ, ποιος θα την κρατήσει, αν πάρει ο Μελισσανίδης στους διαιτητές, δεν ξέρω αυτά τα εξαγωνιστικά, τι μεταγραφές θα του κάνει. Με το Σβάρνατσι Κρίσκι δεν παίρνει πρωτάθλημα, ούτε με το Κλίτ, ούτε με τον άλλο τον ξένο, τον Στόπερ, δηλαδή η ΑΕΚ. Αν μας ακούει και ο Μελισσανίδης, έκανε το δύσκολο εύκολο και το εύκολο δύσκολο. Τι σημαίνει αυτό? Για να παράξει ποδόσφαιρο, να βρει καλούς ποδοσφαιριστές, γκολτζίδες, τριπλαδόρους, σκόρερ, έκανε καλές επιλογές. Και στο κομμάτι της καταστροφής που θα θεωρείται πιο εύκολο να βρεις, βρήκε ό,τι χειρότερο μπορούσε να βρει. Και έχουμε μια ΑΕΚ μεσοεπιθετικά πείμα, αλλά με πολλές μεταγραφές στο εννιάρι που προσπάθησε εκεί με μεσοβέσκες λύσεις να τους χωρέσει όλους. Εκεί έχασε πολύ ο προπονητής της. Και πίσω. Μπακ δεξί Παολίνιο Μπακάκι. Και έχει έξω τον Βασιλαντονόπουλο που είναι ο καλύτερος. Έγκλημα μέγα. Και στόπερ ο Ισούα με κιλά. Και ένα παιδάκι 17 χρονών Αλβανός που έχει καλά στοιχεία. Το Μιτάι. Χίλιες φορές καλύτερα να τον βάλει εκεί αριστερό μπακ παρά τον Ισούα που έχει γίνει σαν παλαιστής. Να πούμε βέβαια ότι το ρεπορτάζ της ΑΕΚ αναφέρει πως υπήρχε μια συζήτηση, ο κύριος Χιμένεθ ήρθε χθες και είχε μια συνάντηση με τον κύριο Μελισσανίδη, ακούστηκε το όνομα του Αραούχο. Ακούγοντας εγώ το όνομα του Αραούχο, αρχίζω και πιστεύω ότι η ΑΕΚ αρχίζει να σκέφτεται, μετά τον Παουλίνη, ο οποίος τους άλλους έχει κορονοϊό και θα μείνει εκτός, ίσως τη λύση της συνεργασίας της με τον Ολιβέιρα, γιατί τον Καρίμ δεν νομίζω να τον... Κοίταξε, δύο παρατηρήσεις. Έχει Ολιβέιρα. Έχει τον παιχταρά τον Λιβάγιο από τον τραβάει στα εξτρέμ, τον χαραμίζει και ένα πολύ καλό σεντερφόρ τον Ασαριφά. Αν πάρει τον Αραούχο, θα πρέπει να δώσει, πάλι είναι λάθος. Γιατί πάλι θα έχει τρεις. Τρεις για να παίξει ο ένας. Τι ατραβάει. Θα έχει τρία καλά εξτρέμ και ατραβάει τον Λιβάγιο αριστερά. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, ξέρεις την Μπακάρτη Κόλλα έχει να πιει ο Αραούχο έτσι και ξαναγυρίσει. Εκεί στη Λεωφόρο κάτω βουλιαγμένη, κάτι ωραία μπαρ, με πήγανε με ένα κάτι Αθηναίοι φίλοι μου. Ε, τρελάθη, ρε.
τον Βράγκε και τον Αραούχο. Δηλαδή είναι σαν να έχει μια κόμενα, να είναι Ζαμπολιάρα, να είναι Μπεκρού, να είναι Κουτσομπόλα, να είναι Κλέφτρα, την πιάνει μια φορά δύο, τη διώχνει, την ξαναφέρνει. Ξανά μάνα τα ίδια. Τρίτη φορά, ξανά πάλι τα ίδια. Δηλαδή, αφαίρεις, είχες ποτέ στη ζωή σου εσύ τρεις φορές την ίδια κόμενα. Δεν νομίζω. Εγώ Μπρος το πίσω, έχω κάνει να φτιάξεις να ξανακάνεις. Όχι, νομίζω να ότι... Να έχω κάνει στα νιάτα μου το μετανιώνω. Τι ας πω, ο συντοπίτης σου και εξαιρετικός τραγουδιστής, ο Πασκάλης Σερζής, έλεγε στροφές, καταστροφές, λέει το τραγούδι. Τώρα... Από τους αγαπημένους, αγαπημένο παιδί ο Τερζής, ναι. Αγαπημένος, φοβερός τραγουδιστής, εκπληκτικός άνθρωπος. Εκπληκτικός και πολύ, ναι, πραγματικά είναι εξαιρετικός. Γιώργο, θα προλαβαίνουμε να δούμε το βίντεο του απολογιστικού της ΑΕΚ. Ωραία, πάμε λοιπόν να δούμε και το απολογιστικό της ΑΕΚ και μόλις επιστρέψουμε θέλω μια είδηση εσύ να μου την επιβεβαιώσεις και θα πω και εγώ για άλλη μία έτσι για να κλείσουμε το 2020 όμορφα και με ειδήσεις. Πάμε. Το 2020 έφτασε στο τέλος του και η σεζόν 2020-2021 στα μισά της, με την νέα χρονιά να βρίσκει στην ΑΕΚ με πολλές αλλαγές και μακριά από τη διεκδίκηση των στόχων της, τουλάχιστον φαινομενικά. Η Ένωση βρίσκεται στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας συγκεντρώσει 24 βαθμούς σε 12 αγώνες, μετρώντας 7 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες από Ατρόμητο και Παναθηναϊκό. Η τέταρτη θέση σίγουρα φέρνει δυσφορία στις τάξεις Ένωσης, καθώς βρίσκεται ήδη 8 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό μακριά. Η σεζόν όμως για τους κεντρινόμαυρους δεν ξεκίνησε με αρνητικό πρόσημο. Αντιθέτως, οι δύο προκρίσεις με Σεντγκάλεν και Βόλφσμπουργκ έδειξαν πως η ομάδα έχει κάνει καλή δουλειά δημιουργώντας προσδοκίες για τη νέα χρονιά. Και κάπου εκεί βγήκε άλλη άξια γήπεδα. Η παρουσία στους ομίλους του Europa League απογοητευτική. 3 πόντοι και τελευταία θέση με αποκορύφωμα τις 2 εντός έδρας ήττες από Ζόρια και Μπράγκα με 0-3 και 2-4 αντίστοιχα. Η ομάδα δεν πάνταγε καλά στο γήπεδο. Πολλά αμυντικά λάθη, ενώ στα σοβαρά παιχνίδια εμφανιζόταν κατώτερη των περιστάσεων, στη στιγμή που φαινόταν να μην μπορεί να νικήσει ούτε τους φαινομενικά εύκολους αντιπάλους. Ο χρόνος κυλούσε. Η άμυνα, αν δεν έπαιζε ο Τσιγκρίνσκι, ήταν τουλάχιστον απογοητευτική. Ενώ από τη μέση και μπροστά εμφανιζόταν άλλη ΑΕΚ, με τον Καρίμαν Σαριφάρ να είναι αυτός που ξεχωρίζει. 12 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, 7 γκολ. 2 συμμετοχές στα προκριματικά του Europa League, 1 γκολ. Τα αποτελέσματα όμως δεν ερχόντουσαν και η καρέκλα του Μάσιμο Καρέρα είχε αρχίσει ήδη να τρίζει. Το κύκνιο άσμα του Ιταλού τεχνικού ήταν στην ισοπαλία με το Βόλο στις 12 Δεκεμβρίου. Ο Μάσιμο Καρέρα σε 12 παιχνίδια πρωταθλήματος φέτος μέτρησε τις 7 νίκες, 3 ισοπαλίες και τις 2 ήττες. Σε 6 παιχνίδια στο γύρο παλί, μία νίκη, 5 ήττες. Η απόφαση περί απομάκρυνσης του δεν άργησε να έρθει και στις 22 Δεκεμβρίου αποτέλεσε παρελθόν και επίσημα. Σειρά είχε ο Ήλια Ίβιτς. Ο Δημήτρης Μελισανίδης είχε ένα σύντομο ραντεβού με το μέχρι πρώτην ως τεχνικό διευθυντή της ΑΕΚ και αποφασίστηκε πως και αυτός αποτελεί παρελθόν από το δικέφαλο. Αλλαγή προσώπων λοιπόν. Νέος προπονητής δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Μάνολο Χιμένεθ. Ο Ανδαλουσιανός κόουτς έφτασε στην Αθήνα την Κυριακή, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2022 και έπιασε κατευθείαν δουλειά ώστε να προετοιμάσει τους παίχτες του για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με την απόφαση για τον επαναπατρισμό του να παίρνεται από καρδιά και όχι από το μυαλό. Αισθάνομαι ικανοποιημένος για την απόφαση που πήρα. Δεν ήταν εύκολο να αφήσω την οικογένειά μου. Αυτή τη χρονιά δεν ήθελα να δουλέψω γιατί ήμουν πολύ καιρό εκτός Ισπανίας. Αλλά πάντα το έλεγα ότι αν δύο ομάδες πολύ ξεχωριστές για μένα με καλέσουν, δεν θα μπορούσα να κάνω ότι δεν ακούω. Μία από αυτές τις ομάδες είναι η ΑΕΚ. Έγινε λοιπόν η κλήση από την ΑΕΚ και η επιστροφή μου ήταν σίγουρη. Απλά ήταν θέμα λίγων ημερών. Για μένα είναι τιμή να είμαι ένας άνθρωπος που μπαίνει στην ιστορία της ΑΕΚ. Μεγάλη ομάδα με ιστορία, πολύ συναίσθημα και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που λειτουργεί περισσότερο με το συναίσθημα και όχι με τη λογική. Γι' αυτό και πιστεύω ότι υπάρχει μια καλή σύνδεση ανάμεσα σε μένα και την ομάδα της ΑΕΚ. Αυτός που υποδέχθηκε τον νέο προπονητή είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής, δηλαδή ο Παναγιώτης Κονέ. Μια εξέλιξη που ήρθε λίγο μετά το διαζύγιο με τον Ήλια Ίβιτς. Ο άλλοτε διευθυντής μέσος επέστρεψε στην κεντρινόμαυρη οικογένεια έχοντας το ρόλο τεχνικού διευθυντή, με αυξημένες αρμοδιότητες όμως στο ποδοσφαιρικό τμήμα και στα Σπάτα. Ο Κονέ είχε συναντηθεί με τον Δημήτρη Μελισανίδη κατά την παρουσία του στα γραφεία της ΠΑΕ στο Μαρούσι και οι δύο άντρες ανέλησαν το πλάνο συνεργασίας. Μάλιστα, ο Παναγιώτης Κονέ είχε ήδη παρουσιάσει ολοκληρωμένη ατζέντα στο διοικητικό ηγέτη της ομάδας και συνολικά στη διοίκηση για την πλήρη αναδιοργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος και της λειτουργίας στα Σπάτα. Θα έχει αρκετό ενδιαφέρον να δούμε τον Παναγιώτη Κονέ πέρα από τα γήπεδα που έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Να τον δούμε και πώς θα είναι στο ρόλο του τεχνικού διευθυντή. Γιατί ο ρόλος του τεχνικού διευθυντή στην Ελλάδα, Κωστή, είναι λίγο παράλογος. Γιατί θεωρώ ότι περισσότεροι
παράγοντες, ειδικά οι πρόεδροι, δεν τους αρέσει το φυσικό κομμάτι του τεχνικού διευθυντή. Ο τεχνικός διευθυντής είναι ακριβώς κάτω από τον πρόεδρο. Και ακριβώς πάνω από τον προπονητή. Αν ο πρόεδρος ξέρει μπάλα, δεν χρειάζεται κανένα τεχνικό διευθυντή. Δηλαδή ο Μπέος, ο συγχωρεμένος, αν πέθανε ποτέ, ο Μάκης ο Ψωμιάδης, και αν τον κάνει τον τεχνικό διευθυντή. Έχει τον μάνατζερ, άμα τον ξεγελάσει ο μάνατζερ, μπορεί να στείλει δύο γορίλες να τον πλακώσουνε. Τι τον κάνει. Δηλαδή, άμα ξέρω εγώ μπάλα, με συγχωρείς, είμαι πρόεδρος. Θέλω τεχνικό διευθυντή, δεν τον κάνω. Κοιτάξτε να δεις, στην Ελλάδα, οι θέσεις από το 4 και κάτω, μπορείς να πεις ότι μπορούν να λειτουργήσουν με έναν τρόπο που λες εσύ, ότι είναι ο πρόεδρος, ξέρει μπάλα, έχει 2-3 φίλους του μάνατζερ και όλα τα υπόλοιπα. Από τις 3 και πάνω όμως, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεσαι τον τεχνικό διευθυντή, όχι μόνο για να μπορέσει να σου φέρει παίκτες επίπεδου, παραδείγματος χάρη στην περίπτωση του Ολυμπιακού, που το ξέρω πολύ καλύτερα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ο Κριστιαν Καρεμπέ ήταν αυτός ο οποίος κινήθηκε για να φέρει τον Βαλμπουενά. Είχε μιλήσει με τον, παίκτη της, τον αριστερό παίκτη, τον Ριμπερί. Είχε κάνει δηλαδή, είχε σε κάποιες κινήσεις ο Καρεμπέ, όπως και στο θέμα του προπονητή. Είχε συμβουλεύσει τον Βαγγέλη Μαρινάκη, που πολλοί έλεγαν μετά το μάτσο με τον Μπάουκ, την ήττα με 3-1, που είχε κάνει λάθη ο προπονητής, ότι κοίταξε να δεις, όχι, πρέπει να μείνει, πρέπει να. Ο Εμβιλά ήρθε με μια κίνηση από τον, και από τον Μοντεστό, αλλά και από τον Καρεμπέ. Εννοώ δηλαδή ότι κάτι, όμως, σε δύσκολες περιπτώσεις. Είναι ο Καρεμπέ, ποιος έχει διεθνές δίκτυο γνωριμιών, έτσι δεν είναι? Καλά, σίγουρα, εντάξει, ο Καρεμπέ είναι. Τώρα ο Κονέ, με συγχωρείς, ο Κονέ τι ταλαβέρι έχει, για να μάθουμε. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, το τι παίκτες μπορεί να φέρει ο Κονέ στην ΑΕΚ και το πώς μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΚ να αλλάξει επίπεδο στο κομμάτι της Ευρώπης. Δηλαδή, όλοι ψάχνουν, η αλήθεια είναι, και τώρα όσο το κοροϊδεύουν, οκ, τόσα ξέρουν, τόσα λένε, όλοι ψάχνουν να βρουν ένα Καρεμπέ, ένα Μοντεστό στην ομάδα τους. Αυτό, να έχω τον Καρεμπέ, να έχει 10 χώρες, 5 γνωστούς διάσημους, μα ναι, να έχω τέτοιο τεχνικό διευθυντή. Το να έχω τεχνικό διευθυντή, με συγχωρείτε, δεν το λέω για τον Κονέ. Ένας ο οποίος τα έφαγε τα λεφτά του στα χαρτιά και τον πάραμε ελαφρές δουλειά, δεν το δέχομαι εγώ αυτό το πράγμα. Και ένα άλλο ερώτημα είναι, γιατί έφαγε το Δημητριάδη? Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ο Δημητριάδης είναι γενικός αρχηγός, δεν έχει να κάνει με το. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει φύγει επίσημα ο Δημητριάδης από την ΑΕΚ, να το πούμε αυτό. Ναι, τι, γιατί? Δεν έχει φύγει ακόμα επίσημα. Γιατί τον πήρε, το βάλει αλλού. Τι, αψίνει σουβλάκι έξω από το. Όχι, ο Δημητριάδης, όχι, περίμενε. Ο Δημητριάδης είναι γενικός αρχηγός. Ο Ηλία Ιβιτς ήταν τεχνικός διευθυντής. Ναι, το Δημητριάδη λέω, γιατί έφαγε. Τι? Ο Δημητριάδης δεν έχει. Ο Δημητριάδης είναι γενικός αρχηγός, δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχω την εντύπωση τον έδιωξε γι' αυτόν, έτσι έμαθα. Δεν τον έχει διώξει ακόμα, όχι, δεν υπάρχει. Επίσημο, είναι, έτσι επίσημο σενάριο με τον Δημητριάδη και την ΑΕΚ δεν υπάρχει. Από τουλάχιστον από ό,τι ξέρω. Δεν ξέρω αν γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν ξέρω παραπάνω, αλλά αυτό έχω. Όχι, ότι έχει γραφτεί για τον Δημητριάδη και την ΑΕΚ, ότι στο πλαίσιο των αλλαγών και όλα. Ναι, αλλά κάτι επίσημο δεν έχει ανακοινωθεί. Ότι γιατί έμαθα για Δημητριάδη. Δηλαδή, ο Δημητριάδης τι δεν έκανε καλά? Γενικός αρχηγός. Άλλη θέση απάτη. Θέση απάτη. Και πάλι η θέση του γενικού αρχηγού, αδερφέ, την υπηρέτησε, και θα συμφωνήσει μαζί μου, άριστα, ο Σάββας Θεοδωρίδης. Αυτός την υπηρέτησε άριστα. Καλά, εντάξει. Διότι ήταν ένας άνθρωπος. Για περίπτωση. Τώρα, στον ΠΑΟΚ έχουμε γενικό αρχηγό τον Καρυπίδη. Τον Άρη ποιον έχει? Ο Νασλίδης. Στον? Ο Νασλίδης. Ο Νασλίδης δηλαδή, είναι γενικός αρχηγός ή τεχνικός διευθυντής? Γενικός αρχηγός. Ξέρεις τι είναι γενικός αρχηγός? Ξέρω πάρα πολύ καλά, πες μου εσύ καλύτερα. Ο γενικός αρχηγός. Σε κάθε δουλειά έχει ο Ρουφιάνο. Σε όλες τις δουλειές έχει. Εδώ είχαμε ένα Ρουφιάνο, το Μανούσι έφυγε. Μας κάρφωνε στο. Και εγώ τον έλεγα ο γενικός αρχηγός. Λέει, γιατί με λες γενικό αρχηγό? Γιατί είσαι ο Ρουφιάνος, του λέω. Ο γενικός αρχηγός είναι ο συνδετικός κρίκος του ποδοσφαιρικού τμήματος με τη διοίκηση. Τον τεχνικό διευθυντή και τον πρόεδρο. Αυτό είναι ο γενικός αρχηγός. Τι έγινε, πες μου τι έγινε. Που μιλάει και στους διαιτητές λίγο στο γήπεδο μέσα. Ναι. Που επηρεάζει λίγο τις καταστάσεις, φωνάζει, γκρινιάζει. Άκου, τι κάνει ο δικός μας εδώ, ο Καρυπίδης. Μόλις πέσει η κάμερα πάνω του, πάει και διαμαρτύρεται στον επόπτη. Δίθεν τι καλά, ότι κάτι λέει.
Τέτοια θα λέμε τώρα. Λοιπόν, θα να σου πω. 52 χρόνια για να λέμε τέτοια. Επειδή πρέπει να κλείσουμε. Με ένα ναι ή με ένα όχι. Ο Πρίγιοβιτς θα ξαναγυρίσει, πιστεύει, στον ΠΑΟΚ το 2021. Ναι ή όχι. Όχι. Ο Πρίγιοβιτς θα γυρίσει στον ΠΑΟΚ. Όταν κρεμάσουν τα παυτά του μέχρι τα γόνατα από τα γεράματα, θα έρθει 35 χρονών. Αν ζω εγώ. Μη συνέχεια άλλο. Κάνω... Ο Ζαγαρίτης ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Αν πολιθεί ο Γιαννουλής. Το Δουβίκας, αλλά έμαθα εγώ ότι θα έχει γίνει κονέ Φεράρι Δουβίκα με Βρίζα και Μπέο για τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Φεράρι Δουβίκα. Καλές περιπτώσεις. Ο Βόλος, ο οποίος πωλήθηκε, να πούμε, σε φάντα από την Ισπανία, όπως μας αποκάλυψε ο κύριος Μπέος. Μία ευχή για το 2021. Να μην πεθάνουμε. Και από μένα, υγεία, χαρά, ευτυχία και δύναμη. Να είστε πάντα συντονισμένοι στο ΑΡΤ. Δευτέρα και Παρασκευή, Γιάννης Καρατζαφέρης και Κωστής Ατούλος στέλνουν την μπάλα δοκάρι και μέσα. Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο και τη Μαρία, τον Αλέξη, τον Κώστα και όλα τα παιδιά. Να πούμε ότι αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί σας με το Sport Score Record. Για πολλά αθλητικά νέα, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και ό,τι κάνετε, να το κάνετε με πάθος. Να είστε καλά.